Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Οργανωτική Επιτροπή για την ευκαιρία που μου έδωσε να βρεθώ σε αυτό το συνέδριο. Η ανακοίνωση αυτή εστιάζει το ερευνητικό ενδιαφέρον στην περιοχή της Νίκαιας Αττικής, στην επωνομαζόμενη Κοκκινιά, από τον Οκτώβριο του 1944 μέχρι και την άνοιξη του 1945. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο για λόγους που βοηθούν την ερευνητική ερμηνευτική προσέγγιση της Κοκκινιάς να αναφερθούν εντάχει δύο τοπικά γεγονότα της κατοχής μεγάλης ιστορικής σημασίας. Είναι το πρώτο γεγονός η μάχη της Κοκκινιάς το Μάρτι του 1944 μεταξύ Γερμανών, χωροφυλάκων, ταγματασφαλιτών, Αθενός και δυνάμει του Ελλάς, Επώνεάμ, Αφετέρου, συνεπικορούμενες από τους ίδιους Κοκκινιώτες με σκοπό τον έλεγχο της περιοχής και την κάμψη του αντιστασιακού φρονήματος. Το δεύτερο γεγονός είναι το μπλόκο της Κοκκινιάς στις 17 Αυγούστου του 1944, όπου σε αυτό οι γερμανικές δυνάμεις και συνεργάτες τους, περίπου 2.000 άντρες, περικύκλωσαν την Νίκαια, την αποκαλούμενη από πολλούς μικρή Μόσχα, και συγκέντρωσαν όλους τους Άρενες 14 έως 60 ετών στην πλατεία της Ουσίας Ξένης. Συνολικά εκτιμάται ότι εκείνη τη μέρα εκτελέστηκαν ή κάηκαν περίπου 200 άτομα, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας περίπου 7.000 ή κατάλληλους 8.000 άτομα οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Η εκένωση της Κοκκινιάς από το γερμανικό στρατό πραγματοποιήθηκε τα μεσάνυχτα της 12ης Οκτωβρίου του 1944. Λίγες ώρες πριν, γύρω στις 7, οι Γερμανοί είχαν καταλάβει με φάλακα 400 ευρών το άσυλο στα βόρεια της πόλης, στο σημερινό Κορυδαλό. Όπως επίσης κύριες οδικές αρτηρίες. Κατά τη διάρκεια της αποχώρησής τους, οι Γερμανοί έβαλαν κατά της Κοκκινιάς με πολυβολισμούς, συνεπία των οποίων ήταν η πρόκληση τραυματισμών σε άμαχους κατοίκους της πόλης. Τις ώρες της γερμανικής αποχώρησης, το δεύτερο τάγμα Κοκκινιάς, το 6ο Ανεξάρτητο Συντάγματος του Ελλάς, είχε τη δική του συμβολή στη μάχη της ηλεκτρικής εταιρείας στο Κερατσίνι, ανάμεσα στις ελασίτικες δυνάμεις και εκείνες των κατακτητών, με στόχο του Ελλάς την αποτροπή πρόκλησης του ηλιοφθοράς στο εργοστάσιο που τροφοδοτούσε με ηλεκτρική ενέργεια την Αθήνα και τον Πειραιά. Η διοίκηση του Συντάγματος είχε δώσει διαταγές στο τάγμα Κοκκινιάς για συγκέντρωση δυνάμεων στο σχολείο Κουτσικαρίου του σημερινού Κορυδαλού. Ειδικότερα, ο λόγος Κυλικιανών στην περιοχή της Ελληνικής Ουσίας Ξένης έπρεπε να επιτηρεί την οδό από την ηλεκτρική εταιρεία, ενώ παράλληλα είχε διαταχθεί η επαφή με το λόγο της Αγίας Σοφίας και η κατάσταση φυλακίων στη διαστάδοση των νομών Θηβών και Κυδωνιών, δηλαδή της σημερινής Περοδάλη. Στο πλαίσιο αυτό στήθηκαν άμεσα οδοπλάγματα σε κέρια σημεία της πόλης για να εμποδιστεί η κάθοδος Γερμανών στον Πειραιά. Στις 13 Δεκάτου ο Ελλάς Κοκκινιάς προσέφερε ουσιαστική ενίσχυση στη μάχη του εργοστασίου, σύμφωνα άλλωστε και με την καταγεγραμμένη δήλωση του Στάδου Γεωργίου, υπευθύνων προσώπου των εργαζομένων του εργοστασίου της ηλεκτρικής, ενώ το σχέδιο ενεργείας της μάχης είχε επεξεργαστεί ο καπετάνιος του 6ου Συντάγματος, μεγαλωμένος στις παράγκες της Παλιάς Κοκκινιάς, ο Νίκαντος Κεπέσης. Την αποχώρηση των Γερμανών από την Κοκκινιά διαδέχτηκε το καθεδρία του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Η ισχυρή αυτή παρουσία στην περιοχή είχε μάλλον ενοχλήσει ήδη από τις 19 του Οκτώβρη τη Βρετανική διοίκηση, η οποία ζητούσε την απόσυρση των δυνάμεων του Ελλάς 2 χιλιόμετρα από την ακτή προς βορρά του Νέου Φαλήρου, αξίωση σχετική με τη διαταγή της 29 Σεπτεμβρίου του 1944 του Βρετανού του στρατηγού Σκόμπι, κατά την οποία ο Ελλάς έπρεπε να τηρήσει τις δυνάμεις του εκτός της περιοχής Αττικής. Στο πλαίσιο της ιαμικής κυριαρχίας στην πόλη υπήρξε στις 26 Οκτωβρίου του 1944 μεγάλη συγκέντρωση κατά την οποία το μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και δημότες Νίκαιας Πέτρος Ρούσος χαιρέτησε τη λαοκρατική Νίκαια για το υψηλό παράδειγμα της πανελλήνιας αντίστασης. Τον Νοέμβριο του 1944 οργανώνονταν συχνές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πολιτών προσκύμενων στο ΕΑΜ με κατάληξη το κέντρο της Αθήνας. Επρόκειτο για την έκφραση μιας διάχυτης δυσαρέσκειας στον χώρο της αριστεράς, αναφορικά με τις διαφαινόμενες προθέσεις της κυβέρνησης σε ευαίσθητα ζητήματα όπως η στελέχωση της αυτοφυλακής από τα τάγματα ασφαλείας, ο αφοπλισμός της χωροφυλακής, η εκαθάριση των δημοσίων υπηρεσιών και η δίκη των μεγάλων δοσυλλόγων. Ειδικότερα στη Νίκαια είχε επικριθεί από τον αριστερό τύπο η έγγραφη εκδήλωση ευαρέσκειας του αρχηγού της αστυνομίας προς τους συμμετέχοντες αξιωματικούς και οπλίτες στις επιχειρήσεις του Μαρτίου του 1944 στη μάχη της Κοκκινιάς, ως μια ένδειξη της προβληματικής στελέχωσης της χωροφυλακής. Πρόσθετα, το κλίμα της ανησυχίας εντάθηκε όταν στις 17 του Νοέμβρη του 1944, στο τρίμηνο μνημόσυνο των θυμάτων του μπλόκου της Κοκκινιάς,
που είχε οργανώσει η Εθνική Αλληλεγγύη Νίκαιας και στο οποίο συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΑΜ Μίτσος Πατσαρίδης, οι παρεδεσκόμενοι δέχτηκαν πυρά πολυβόλων από το ύψωμα Καραβά. Το Δεκέμβρη οργανώθηκαν επίσης συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ενώ η πλατεία του Αγίου Νικολάου στην Κοκκινιά είχε οριστεί ως χώρος προσυγκέντρωσης για τη διαδήλωση της 3ης Δεκεμβρίου. Οι εξελίξεις μετά από αυτήν ήταν ραγδαίες. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Δεκεμβρίου, το 5ο αστυνομικό τμήμα Κοκκινιάς είχε καταληφθεί από το 6ο Σύνταγμα του Ελλάς, ενώ την ίδια στιγμή και οι αστυνομικές αρχές του Πειραιά τελείωσαν υπό τον έλεγχο των ελαστών. Είχε προηγηθεί το βράδυ της 3ης Δεκεμβρίου η διαταγή του πρώτου σώματος στρατού που όριζε τον αφοπλισμό των αστυνομικών τμήματων κατ' εφαρμογή ειδικού σχεδίου του Ελλάς που προέβλεπε την εφνιδιαστική και μάλλον ευχερή εξουδετέρωση αστυνομικών αρχών σε Αθήνα και Πειραιά και ιδίως σε συνοικίες φιλικά προσκυμένες προς τον Ελλάς με στόχευση την εξασφάλιση οπλισμού και την εξουδετέρωση απομόνωση των αντιπάλων. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές αρχές του ευρύτερου Πειραιά αποτύπωναν τυπικώς και μόνο την επαναλειτουργία του επίσημου κράτους μετά την απελευθέρωση, καθώς τελούσαν σε ουσιαστική αδυναμία άσκηση των καθηκόνων τους, με αποτέλεσμα η εξουσία στις ελαστοκρατούμενες συνοικίες να είναι σκιώδης. Για την κατάληψη του 5ου αστυνομικού τμήματος Κοκκινιάς, που έγινε και έδρα της Λαϊκής Αστυνομικής Διεύθυνσης, χρειάστηκε μόνο η ανακοίνωση στο διοικητή. Τούτο χάρη της επιρροής του Ελλάς σε αστυνομικούς που υπηρετούσαν εκεί με επικεφαλής τον Λευτέρη Παπανάγνου. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της εκτίμησης ότι οι Βρετανικές δυνάμεις δεν θα αποτελούσαν να επέμβουν, που παρέπεμπε σε υποτίμηση του Βρετανικού παράγοντα, είχαν δοθεί διαταγές να αποφευχθεί κάθε προστρεβή με τους Βρετανούς. Εδώ μπορούμε να δούμε και ένα χάρτη του Γενικού Επιτελείου Στρατού που δείχνει τα αστυνομικά τμήματα σε ένα κόκκινο κύκλο με μια μπλε βούλα που δείχνει τα αστυνομικά τμήματα που τελούσαν υπό την κατοχή των ελαστών, μεταξύ αυτών και το αστυνομικό τμήμα της Νίκαιας. Στις 4.12 ολόκληρη η Κοκκινιά ήταν υπό την κατοχή του Ελλάς. Υπό τις συνθήκες αυτές ο διορισμένος από τις κατοχικές αρχές, ο Δήμαρχος Κοκκινιάς, στρατηγός Γρηγόριος Χατζής, είναι βέβαιο ότι δεν ασκούσε τα καθήκοντά του. Φέρεται να αναλαμβάνει σχετικά καθήκοντα στις αρχές του Ιανουαρίου του 1945, όταν ο Ελλάς είχε πλέον αποχωρήσει από την πόλη. Όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πηγές, καθήκοντα Δημάρχου ασκούσε προσωρινά ο αεραμικός εκπαιδευτικός Τηλιανός Μουτάφης. Μέλος μιας επιτροπής προσωπικότητων του ΕΑΜ της Κοκκινιάς, η σύνθεση της οποίας περιελάμβανε επιστήμονες, πολιτικούς, οικονομικούς παράγοντες, μεσαία και ιδίως κλώματα της κοκκινιώτικης κοινωνίας. Παράλληλα, σε αναλογία με την εγκατάσταση φρουρών και φυλακίων του Ελλάς στις κυριότερες εισόδους της Αθήνας, στη Νίκαια όμως έλεγχος, ακόμα και στις ταυτότητες, όχι μόνο υφίστατο, αλλά ήταν και εκτεταμένος, με ύπαρξη οδοφραγμάτων και ορυγμάτων παντού, αντικατοπτρίζοντας εν της πράγμαση τη αφία αμική κυριαρχία στο πολιτικο-κοινωνικό οικοδόμα της Νίκαιας, πρωτίστως δε τη στρατιωτική κατήσχηση των ελαστών στην περιοχή. Η στρατιωτική ισχύς είχε συμβάλει ώστε το τάγμα Κοκκινιάς αλλά και το πρώτο τάγμα να χρησιμοποιούνται προς ενίσχυση μαχών στην Αθήνα μεταξύ δε αυτών και στην κατάληψη της γενικής ασφάλειας. Επίσης, η σημαίνουσα παρουσία της Κοκκινιάς στις επιχειρήσεις του Ελλάς είχε συμβάλει ώστε ο σταθμός διοίκησης του 6ου Συντάγματος να εδρεύει στη Νίκαια. Στις 6.12 ήταν στο Δημοτικό Σχολείο επί της Οδού Πρεβενών και εγκαταλείφθηκε προληπτικά την ίδια ημέρα για να χτυπηθεί από την Αγγλική αεροπορία 2 μέρες μετά. Η αλλαγή έδρας της διοίκησης κάθε 3 με 4 ημέρες σε διαφορετικές γειτονιές της Κοκκινιάς είχε παγιώσει μια ουσιαστική αδυναμία εντοπισμού του στόχου από τον εχθρό, ειδικά στην περιοχή. Η στρατιωτική επίθεση των Βρετανικών δυνάμεων άρχισε κλιμακούμενη από την 6η Δεκεμβρίου, οπότε και ο Βρετανικός στρατός εξέδωσε απόφαση ανάληψης δράσης κατά του Ελλάς. Στις λεγόμενες καθαριστικές επιχειρήσεις, σημαντική υπήρξε η συμβολή της 5ης Ινδικής Ταξιαρχίας, η αποβίβαση της οποίας ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της 22ης Δεκεμβρίου, συνοδευόμενη από πτήσεις λοκιτεβόλων αεροσκαφών Warfighter, τα οποία κατά τις απογευματινές ώρες της 22ης Δεκεμβρίου πραγματοποίησαν εξουθενωτικές προσβολές από αέρα στα εδάφη των υποκαθάριστων περιοχών και βεβαίως στην Κοκκινιά. Η ύπαρξη 5 τουλάχιστον θυμάτων από βομβαρδισμούς επιβεβαιώνεται από τις ληξιαρχικές καταγραφές θανάτων του Δήμου Νίκαιας. Στις 22 Δεκάτου του 1944 εγγράφονται σε ληξιαρχείο τρεις θάνατοι, ενός ανθρώπου 62 ετών από θάσματα όλμου αεροπλάνου και δύο γυναικών 55 και 56 ετών με αιτιολογία εφωνεύτηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού της ελληνικής αεροπορίας και συνεπία βομβαρδισμού.
Επίσης, με όμοια αιτιολογία, θάνατος ανθρώπους 33 ετών εγγράφεται στις 11 πρώτου του 1945 και ανδρός 52 ετών στις 5 Ιανουαρίου του 1945. Τα ανωτέρω επίσημα στοιχεία ουσιαστικά ακυρώνουν δημοσιεύματα του τηλεκυβερνητικού τύπου με αναφορές περί ευγένειας των άπλων αεροπόρων που έπληξαν μόνο στρατιωτικούς στόχους. Πρόσθετα, η εφημερίδα Ελεύθερη Ελλάδα ενημέρωνε για εκτεταμένους βομβαρδισμούς λαϊκών συνοικιών στις 14 Δεκάτου από την Κοκκινιά μέχρι και το Περιστέρι από κανόνια εφορτηνικού στόλου και με ύπαρξη θυμάτων στον άμαχο πληθυσμό. Έτσι, άμαχοι Έλληνες πολίτες, νικαιώτες, φωνεύτηκαν εξαιτίας των αθλητικών βομβαρδισμών εν καιρό ειρήνης. Σε όλο το διάστημα των Βρετανικών εκκαθαρίσεων, οι άνδρες των δυνάμεων του Ελλάς στην περιοχή αγωνίστηκαν σώμα με σώμα. Οι απώλειες της πόλης σε ανθρώπινες ζωές γενικότερα ήταν αναπόφευκτες. Στο ληξιαρχείο της Νίκαιας καταγράφηκαν μεταξύ 12 Οκτώβρη του 1944 έως και 12 Φλεβάρι του 1945 69 θάνατοι με αιτιολογία την πρόκληση τραύματος από πυροβολισμό και κατάγματα, το φόνο από όλους και όπλα και την εκτέλεση. Επίσης, σε αρκετά δημοσιεύματα της εποχής και όχι μόνο, αναφέρονται φωνευτέντες από τον Ελλάς πολίτες. Κυρίως πλαίσιο αυτών των αναφορών είναι το λεγόμενο άσυλο αλυτοπαίδων, που κάποιοι το αποκάλυψαν σφαγείο των Δεκεμβριανών, καθώς εκεί έλαβαν χώρα εκτελέσεις εθνικοφρόνων. Τα δημοσιευμένα κείμενα αναφέρονται σε ρομαντικούς τάφους στη βορεινή πλευρά του ασύλου και συνολικά σε πάνω από 100 πτώματα στην περιοχή. Η χαράδα στο σχιστό χαρακτηρίστηκε ως κόκκινη χαράδα, η οποία όπως γράφηκε δέχτηκε εκατοντάδες θανόντες. Ωστόσο, είναι μάλλον συνετό οι πληροφορίες από τα νοτέρα δημοσιεύματα να εξετάσουν κριτικά. Αρχικά, διότι ο φιλοκυβερνητικός τύπος είχε κάθε κίνητρο να παραπληροφορεί. Πρόσθετα, διότι υπήρξε αντίλογο σε αυτά από την αριστερά, καθώς από έντυπη πάτηση υποστηρίχθηκε ότι αρκετά από τα πτώματα ανήκαν σε ελασίτες που φωνεύτηκαν σε διάφορες μάχες και δεύτερον ότι τα περισσότερα πτώματα ανήκαν σε φωνευτέντες από τους Γερμανούς λίγο πριν την αποχώρησή τους, καθώς το άσυλο στρατοπέδευε γερμανική μονάδα. Περαιτέρω, δημοσίευμα έκανε λόγο ακόμα και για χειρουργούς που είχαν διαταχθεί να κόβουν μαστούς από γενικεία πτώματα και να δημιουργούν κακώσεις ώστε οι ιατροδικαστές να συντάσσουν εκθέσεις αποδίδοντας ευθύνες στους λασίτες. Οι ληξιαρχικές εγγραφές θανάτων του Δήμου Νίκαιας αποτυπώνουν τη δική τους αλήθεια. Στο χρονικό διάστημα από τον Νοέμβρη 18 Νοέμβρη του 1944 έως και 26 Γενάρη του 1945 εγγράφηκαν 29 θάνατοι με αιτιολογία την εκτέλεση από τους ελασίτες ή την εκτέλεση από τους στασιαστές. Επρόκειτο για άνδρες, εκ των οποίων 20 στους 29 άνοιγαν στη χωροφυλακή και εξ αυτών οι 13 είχαν τόπο κατοικία στον Πειραιά και την Αθήνα, δηλαδή δεν ήταν κοκκινιώτες. Στα τέλη Δεκέμβρη του 1944 η διοίκηση της 13ης Μεταρχίας του Ελλάς διέθετε μόλις 7 τάγματα, εκ των οποίων το 1 στην Κοκκινιά, η οποία αποτελούσε έναν από τους τελευταίους ισχυρούς πυρήνες στρατιωτικής παρουσίας του Ελλάς στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Έτσι αποδείχθηκε μέχρι τέλους η στρατιωτική ισχύ του εξεπεμπήσκου η Κοκκινιά, συνέχεια της ιστορικής αντιστασιακής δράσης πόλης κατά των Γερμανών κατακτητών. Η εικόνα αυτή σαφώς δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί χωρίς την ύπαρξη ισχυρού μαχητικού φρονήματος, κλίματος αλληλεγγύης και ανθρωπιστικής δράσης ακόμα και τις τελευταίες ημέρες του Δεκέμβρη. Ελασίτες από άλλες περιοχές κατέφθηναν στην Νίκαια και ετύγχαναν συγκινητικής περιποίησης και φιλοξενίας. Όμοια, πολίτες από γύρω περιοχές που έρχονταν στην Κοκκινιά φοβούμενοι τα στρατιωτικά πλήγματα των Άγγλων, γεγονός που καλλιεργούσε ισχυρό ηθικό και αυτοπεποίθηση. Η Λαϊκή Επιτροπή Κηλικιανών της Κοκκινιάς προσέφερε νοσηλευτική βοήθεια σε 100 και πλέον τραυματίες από τον άμαχο πληθυσμό, αλλά και σημαντική επισητιστική αρρωγή προς κοκκινιώτες. Στην περίπτωση της Κοκκινιάς, σημαντικές υπηρεσίες είχε προσφέρει ο ιατρός Κοφουνάς, καθώς και ο Κωνσταντίνος Κατσαφάνας, μετέπειτα δήμαρχος Νίκαιας, κατά τα έτη 1975-1978. Σημειώνεται ότι όλοι και από τα τέλη της Σεπτεμβρίου του 1944, με απόφαση του Κομμουνιστικού Κόμματος, προβλεπόταν οργανωμένο άνοιγμα αποθηκών με τρόφιμα που πέκριβαν μεγαλέμποροι και το μοίρασμά τους στο λαό. Για την εφαρμογή αυτής της τακτικής του Ελλάς της Κοκκινιάς, κατά τις παραμονές της αποχώρησής του από την πόλη, υπήρξαν κατηγορίες από το φιλοκυβερνητικό τύπο.
με την επικουρία της ισχύωσης των Βρετανικών δυνάμεων που δώσαν στην περιοχή, οι Άγγλοι έπειθαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Ιανουαρίου του 1945 την εκκίνωση της Κοκκινιάς από τον Ελλάς και τη σύμπτυξη των δυνάμεών του προς Ελευσίνα δια της Ιεράς Οδού, ύστερα και από σχετική απόφαση του διοικητή της 13ης Μεραρχίας. Το τάγμα Κοκκινιάς συνέχισε να αγωνίζεται ακόμα και κατά τη σύμπτυξη, όταν το απόγευμα της 5ης Ιανουαρίου κατευθύνθηκε στη Μάνδρα και στις 6 πρώτου στα Βίλια μέχρι και την ανακοχή το βράδυ της 11ης Ιανουαρίου του 1945. Όμως, ενδεικτικό της μαχητικής ικανότητας των Ελλασσιτών ήταν ότι ακόμα και μετά την εκένωσή της, οι Άγγλοι δεν την κατάλαβαν άμεσα, αλλά συνήθισαν να την πολυβολούν μία με δύο ημέρες, διατηρώντας επιφυλάξεις για την πλήρη αποχώρηση των Ελλασσιτών. Χρειάστηκε ειδική έγγραφη υλοποίηση της λαϊκής επικροπής και βεβαίωση ότι ο λαό ολόκληρος Ελλάς είχε υποχωρήσει για να μπορούν να εισέλθουν οι Βρετανοί μέσα στην πόλη. Οι μέρες και οι μήνες που επακολούθησαν για την Κοκκινιά, για την Νίκαια, υπό το νέο καθεστώς πολιτικής κυριαρχίας της κυβέρνησης, ήταν τουλάχιστον δύσκολες για τους αριστερούς, καθώς διαμορφώθηκε ένας βραχίωνας εξουσιαστικών πρακτικών και ενεργειών που παρέπονται σε περιόδους κατοχής και ελευθερίας. Προς τραγική ηρωνία για την αβίωτη αντιστασιακή Νίκαια απέναντι στη Γερμανού κατακτητή, η σημερινή οδός Κύπρου μπροστά στην ιστορική πλατεία της ουσίας ξένης και του μπλόκου της Κοκκινιάς ονομάστηκε τον Ιανουάριο του 1945 σε οδό Αξιάκου Μπλοκ, προς τιμή του Άγγλου στρατιωτικού. Στο ίδιο πλαίσιο δόθηκαν στον τελευταίο ιδιαίτερες τιμές, όταν το Φλεβάρι του 1945 οργανώθηκε μνημόσυνο στην πλατεία του Αγίου Νικολάου υπέρ των περισσότερων Ελλήνων και Άγγλων κατά το τελευταίο στασιαστικό κίνημα. Παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Εκεί ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Άγγλο Ταξίδι, εξέτασε τη συγκίνησή του μέχρι τα κρύων για τα όσα έκανε υπέρ του λαού της Κοκκινιάς, ενώ και ο διοριζόμενος επικατοχής δήμαρχος, ο Γρηγόριος Χατζής, κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο. Το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1945 στην πόλη επικράτησε ένα κλίμα πολιτικής και κοινωνικής όξυνσης και αντιπαραθέσεων που προσυδίαζε σε κλίμα τρομοκρατίας. Κύρια χαρακτηριστικά του ήταν οι συμπλοκές μεταξύ αντιφρονούντων με πυροβολισμούς και οι συχνές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ενώ δεν έλεγχαν και καταγγελίες ακόμα και για κακοποιήσεις γυναικών. Ταυτόχρονα ήταν περισσότερο ακροέκδηλη η εφαρμογή αυταρχικών αστυνομικών μέτρων που περιλάμβανε έρευνες σε σπίτια, μπλόκα, συλλήψεις κολλητών, σωματικούς ελέγχους, ελέγχους ταυτοτήτων, συχνές περιπολίες και λειτουργία μόνιμων φυλακίων. Εν τέλει, είχε διαμορφωθεί και παγιωθεί μια κατάσταση απόλυτα σύμφωνη με τις στοχεύσεις των τότε αρχών και βέβαια της Δημοτικής Αρχής του Γρηγοριού Χατζή, ο οποίος 26 Απριλίου δήλωνε, ενώ από μια επιτροπή γυναικών που διαμαρτυρήθηκαν για την δημοκρατία, ότι η ευθύνη άνοιξε στα αναρχικά στοιχεία της πόλης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.